θέλεις να δώσω μεγάλο δώρο σήμερα, 150 ευρώ αξία, στην ώρα, θέλεις? Ναι, θέλω. Πραγματικά, από την Electronet Παμπουκίδης Γκολέτης να δώσω, ας πούμε, ένα φορητό ηχείο Bluetooth LG, 150 ευρώ αξία, θέλεις, πες μου, θέλεις? Και... ναι, θέλω. Θέλεις πολύ? Ναι, θέλω. Τέλεια. Θα το δώσω λοιπόν. Ό,τι μου πει η κοτσαρίνα, ό,τι πει η κοσόλα μου. Κοσόλα μου, με αυτήν μιλάω, με αυτήν, όπως βλέπετε. Έτσι. Πρέπει να το δω λίγο σε κάποιο γιατρό, το ότι άρχισα και μιλάω με το μηχάνημα και κάνουμε διαλόγους και μπορεί και να καυγαδίσουμε κιόλας και να βγούμε και μαζί για βόλτα. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Έχετε 20 λεπτά να παίξετε για αυτό το καταπληκτικό δώρο προσφορά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, 150 ευρώ ηχείο. Φορητό ηχείο Bluetooth από την LG και κορυφαία μάρκα, έτσι. PK5. PK5, φορητό ηχείο Bluetooth από την LG. 150 ευρώ η αξία του από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι ο χορηγός μας το πρωί, αλλά ο άνθρωπος δεν φίδεται. Δεν φίδεται δώρων και πρωί και μεσημέρι και όποτε θέλουμε. Γι' αυτό είναι κορυφαίος, γι' αυτό τον υπεραγαπώ. Γι' αυτό τον έχετε βάλει και εσείς στη ζωή σας, τον Παμπουκίδη και την Electronet. Γιατί μοιράζει δώρα όσο κανένας άλλος. Όσο κανένας άλλος. Θέλω, έρχομαι τώρα στις γραμμές, έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Θέλω να πω δύο κουβέντες, μάλλον θα τις πω μετά, γιατί ήδη έχουμε τέσσερις γραμμές. Ήδη. Μετά. Στο τέλος. Πάμε να μιλήσουμε μαζί. Παίζουμε αντίστροφη μέτρηση. Παίζουμε σωστό ή λάθος. Παίζουμε με τραγούδια. Παίζουμε γενικότερα με την ψυχοσύνδεσή μας. Κάνουμε μουχαμπέτι. Κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ εδώ στην εκπομπή. Ποιος αυτός! 1-0! Με τον Κωστή Τσατσαρό, η Εύη του Μουτσουνάρα μου, στη μεσημβρινή ζώνη του Λίμπερο, 107,4. Πάμε τώρα στις γραμμές. Πάμε. Ναι, γεια σας. Τι έγινε, Κωστάκη? Είδαμε και πάθα να ξεπέρσουμε τη χωριά της. Αρχίσαμε, αλλά φλερτ. Τι έγινε, Κωστάκη? Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτή που ρωτάει, αυτή εδώ, άκου λίγο. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει η χωριά της, α? Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει η χωριά της, α? Μα είναι η ίδια η κονσόλα που ρωτάει, κατάλαβες? Α, η κονσόλα! Συγγνώμη, ρε φίλε, παρεξήγησα. Η ίδια η κοτσαρίνα, η ζουμουσόλα. Κοτσαρίνα, ζουμουσόλα, ίδια. Ωραίο, ωραίο. Αγόρι μου. Καλά, απάντηση δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε δώσεις. Τι να δώσουμε? Να πούμε ότι αναβλήθηκε φυσικά για τη Δευτέρα. Αναβλήθηκε. Ξέρετε ότι θα, έτσι και έτσι έπρεπε να γίνει. Πρώτα να πάμε να παίξουμε ένα απόσπαστη το ντέρμπι και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να παίξουμε. Ρε φίλε, ο σκοπός τους ήταν αυτός, να μας κάνουν άνω κάτω για ένα χρονικό διάστημα, να ξεφτυλίσουν και να δηλητηριάσουν το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Είναι αδίστακτοι, μιλάμε. Όπως το λες, είναι οι πρωτομάστορες της προπαγάνδας της λάσπης. Και ξεφτυλίσανε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο για μια χρονιά ακόμη. Είναι οι ιδρυτές, παιδί μου. Σε αυτά είναι. Τι έγιναν το πόλο, το άσπρο, τι έγινε? Εκδικάζονται διάφορες υποθέσεις. Εκείνοι οι 50 μηχανόβιοι στο Ρέντι που μπήκαν και δήρανε τους συνοδούς της Μπάγερ Μονάχου. Τι συνέβη, ρε παιδιά? Θα ασχοληθεί κανένας με αυτούς τους αλήτες? Ή δεν υπήρξε ποτέ αυτό το γεγονός? Μήπως τον τραμπούκο που φάγανε οι Παοξίδες, οι Παναθηναϊκοί, το προχθεσινό το αλυταριό που συνέβη μεσοβδόμαδα? Τι γίνεται, ρε? Θα το εξετάσει κανένα σας? Άκου. Κύριε Αυγενάκη? Τι, κύριε Αυγενάκη? Πεταλούδα, ναι. Πεταλούδα. Έχω και άλλο ηχητικό και είναι αυτό για όλη τη βρώμα. Τι κρίμα. Αλλά δεν πάνε κάτω, όσο και να τρέξει το νερό. Όσο και να τρέξει. Τι κρίμα, ρε κουστούμ. Τέλος πάντων. Τέλος και προς όλους τους φίλους φυσικά, τι κρίμα. Να διαφεντεύεται το ποδόσφαιρό μας από το λεκάνο παιδιό. Μένιο μου, σε φιλώ. Δώσε μου νούμερο να σε βάλω κλήρωση. Δώσε μου. Νούμερο, δεν θέλω. Αγόρι μου, θα κληρωθεί σίγουρα. Την αγάπη μου, ζουμουσού, μη μαθάτε. Και πρωί και μεσημέρι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Εδώ, χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Αχ, καλό στο παιδί, βρε. Γιώργο. Τα άμαθες?
Τι να μάθω. Μείον 3 βαθμούς για τα γεγονότα στην Λάρισα. Μείον 3 Κελσίου. Επειδή έριξε ρουκέτα ο Αύγουστος. Ακριβώς. Τι πράγμα είναι αυτό. 44. Ρε τον Αύγουστο, παρότι είναι Φλεβάρης, φίλε, τι θα γίνει όταν θα είναι εποχιακός, δηλαδή όταν πλησιάζουμε εκεί τον Ιούλιο, ας πούμε. Χαμός θα γίνει έτσι. Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Τους τον έκανε σαν αυγουστιάτικο φεγγάρι, εννοείς. Μη συζητάς. Λοιπόν, όσο για το φιλαράκι, ο προηγούμενος που είπε για τα γεγονότα που γεννήκανε, αυτοί θυμηθήκαν τη γερμανική κατοχή και εισβάλανε μέσα να πάρουν εκδίκηση για τα γεγονότα που είχαν γίνει το 40-44. Ναι, σαν δεν ντρέπονται, ρε. Σαν δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Πώς να ντραπείς. Πώς να ντραπείς. Για να ντραπείς πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια και τσίπα και συνείδηση, Γιώργο. Είδες την ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Βόλου. Τα είδα. Απαγορεύεται να εισβάλλει, να πάει στο Βόλο ο κύριος Κούγιας. Έτσι ακριβώς. Έχουμε γίνει τόσο ρεζίλοι και μεταφέρα να γίνουν, να βγάλουν την απόφαση 24 του μηνός. Φοβόνταν αυτοί να μην κάνουμε, εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Εμείς θα τους υποδεχθούμε με λουλούδια, θα τους γιουχάρουμε και τίποτα παραπάνω. Ροδοπέταλα. Θα έχουμε να λέμε, Γιώργο μου, μέχρι την Κυριακή, εννοείται. Έτσι. Εμείς θέλουμε να μπουν να παίξουν. Αυτό, χωρίς να γίνει το παραμικρό. Όποιος πάει να κάνει το παραμικρό, είναι σαν να τους δίνει, πώς να σου πω, δεκανίκη, για να μην παίξουν. Αυτό. Αυτό θέλουμε. Είχε προχθές ένα άρθρο η Φόρτσα, όχι αυτή την το Σαββάτο, το προηγούμενο, για τις τιμωρίες που έχουν μάθει οι ομάδες αφαίρεση βαθμών. Τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες τις έχουμε εμείς. Ακολουθεί η ΑΕΚ, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και πόσο είναι ο Ολυμπιακός. 4. Μείον 4 βαθμούς. Έτσι ακριβώς, έτσι. Δεν ντρέπονται, ρε, δεν ντρέπονται. Έχεις βάλει ο άλλος από την τήρια των διαιτητών και δεν έχει βγει μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Αθλητισμού, τίποτε, ούτε ένας αθλητικός εισαγγελίας, επαναλαμβάνω, τον φώναξε με ποιο δικαίωμα μπαίνεις μέσα. Ακριβώς, με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. 4-16 τα λέμε. Έγινε Γιώργη μου, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888, γράφετε και FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με μια καλημέρα, με ένα χαίρετε, με ένα μπινελίκι, ένα γλυκόλογο, μια συνταγή για τουρλού, για ημάμ, ό,τι εσείς γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Για να μην είναι σκεταδούρα, να μην είναι Kate Moss, αλλά Beyoncé το μήνυμα. Θέλω καμπύλες, θέλω να είναι στρογγυλεμένο, να μην είναι σκεταδούρα νηστίσιμο, μόνο ονοματεπώνυμο. Έτσι, άρα στείλτε μου μηνυματάκια, γιατί κληρώνουμε ηχιάρα. Για πες, τραγουδάς. Σε ακούω. Έλα. Σε έχω ανοίξει να ξέρεις. Ακούγουμε. Έκανα πρόβα. Τι, πρόβα. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν μαζί. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Για τα κλειδιά που λέει, για τα κλειδιά σου, ποιο τραγουδί είναι. Ο Μαργαρίτης, ρε. Το καλύτερο μπεγλέρι είναι το κλειδί στο χέρι. Τα κλειδιά σου, γι' αυτό πάνε να παίρνεις. Και στην καρδιά μου, να ήταν η καρδιά σαν μπάρες. Α, να είχαν οι καρδιά σαν μπάρες, λες. Αυτό λες εσύ. Ήτανε παραπλάνηση στην αρχή. Ήταν του Χριστοδουλόπουλου τις αμπάρες. Εγώ νόμιζα έλεγες... Για χτύπα το και να φτιαχτούμε λιγάκι. Εγώ νόμιζα έλεγες το Μαργαρίτης. Το καλύτερο μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Αλλά εσύ εννοούσες προφανώς... Εσύ εννοούσες κάτι άλλο εννοούσες. Ναι, για πες, για βάλτε να βγούμε το, όχι, το έχεις. Πώς νομίζεις ότι το έχω. Δεν νομίζω τάκι. Αφιερωμένο για τη χωριά της Εσπέσιας. Μας ακούει τώρα φανατικά, εκεί πέρα ακούει, αλλά δεν μιλάει, ακούει, μου τρελαίνεται. Χορεύει. Αφού είμαστε. Έτσι απλά. Ωραία πράγματα. Δώσε πράγμα, δώσε. 4 γραμμές, 4 κόλφα φάνη γάβρι, 4. Αγόρι μου. 5 έχω τώρα περιμένουν. Ψυσαριά και να μπαίνεις καθυστερήσεις. Λοιπόν,
Κατά μήκος όλη η παραλία, όπως είχαμε, ήμασταν με τους βάβλους, κρατούσαμε ψυσταριές κατά μήκος όλης της παραλίας μέχρι το λιμάνι. Όλο λιμάνι πρέπει να γεμίζει ψυσταριές με γαύρο, να ψήσουμε. Αγόρι μου. Κανονίστε τις εμπορίες σας. Γαυροπάρτι, γαυροπάρτι, μεγάλο γαυροπάρτι. Πολλά φυλάκια. Πώς λέει το κομμάτι, ρε. Που γαυρώ ένα φυλαράκι να μου πει πως. Που γαυρό δεν λέει, που γαυρό. Έτσι μεγάλε, βόσε, βόσε, πράγμα, βόσε, σώσε. Γεια σου Μιτσάκο, φιλιά. Γεια σου αγόρι μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Α, τέλειος. 2310-287-888. Μπαίνετε σε κλήρωση για Lithos Hotel & Spa, το εβδομαδιαίο δώρο. Δύο μέρες, μία διανυκτέρευση υπέροχη στο καταπληκτικό πετρόκτιστο ξενοδοχείο στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα περάσετε υπέροχα, θα περάσετε τέλεια. Και με πρωινό μέσα, και με πρωινό μέσα. 2310-287-888 και για Λίθος, αλλά και στην εκπομπή. Δηλαδή σήμερα στις 3 παρα 2 λεπτά θα κληρώσουμε φορητό PK5 ηχείο Bluetooth LG 150 ευρώ η αξία του. Έρχομαι τώρα! Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι. Είναι λίγο ψηλά, πρέπει να ανέβω πάνω στην καρέκλα. Είναι γυναικείος ο τόνος και βγαίνω. Δυσκολεύομαι, ζορίζομαι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Μ' αρέσει ο σκελετός που έχεις στις εκπομπές σου. Το γυαλιόν, είναι ο σκελετός των γυαλιών. Ναι, είναι η ρακοκοκαλιά του ψαριού, πώς το λένε. Που ξεκινάει από μεγάλο. Χωρίς αυτή δεν βγαίνει εκπομπή, φίλε. Ναι, τι αλίμονο, τι πατάμε. Σαν τη ραχοκοκαλιά δεν έχει. Ναι, τι, σοβαρά. Ο σκελετός. Μ' αρέσουν αυτά που λες και αυτό και εγώ είπες το πρωί. Που είπες όχι το πούλμα, να μην σταματήσει την Αγία Βαρβάρα, ας πούμε, το πούλμα του Ολυμπιακού. Όχι, όχι. Να μπει μέσα στο γήπεδο. Μέσα. Θα μας καλάσει το χόρτο. Μπορούν να τους φέρουν με ελικόπτερο, ας πούμε. Βεβαίως, μπορούν να κατέβουν με ντρόνς. Αρκεί να έρθουνε, ρε Κωστή. Αυτό εμείς θέλουμε. Αρκεί να έρθουν να παίξουν ένα. Εγώ τα έβαλα τα κομμάτια το πρωί, έλα και τα λοιπά, έλα για μια νύχτα μόνο. Αυτά όλα τα σπάζουμε και τα αυτό. Αυτό λέω, αρκεί να έρθουνε. Έτσι. Όσο για την κλήρωση. Ναι. Μ' ακούς? Σε ακούω, αλλά ναι. Ετοιμάζω κι άλλο που λέει, αλλά... Λέω, ας πούμε, ΑΕΚ ΠΑΟΚ πρώτα. Ναι. Δεν διαφωνούμε και τότε. Άρης Ολυμπιακός πρώτα. Μάλιστα. Τα ζευγάρια είναι αυτά, να ξέρετε, έχω βάλει... Το έχω για γράψει. Σας το ηχητικό. Αν και πολλοί οι συμπολίτες μας θέλουν στον ημιτελικό, λέει, για να μην παίξουμε τελικό. Εντάξει. Αλλά θεμητό δεν ξέρουν... Θεμητό. Ναι, δεν ξέρουν ότι ο ημιτελικός δεν γράφει ιστορία. Ο τελικός γράφει ιστορία. Είτε τον χάσεις είτε τον πάρεις. Έτσι. Τέλος πάντων. Ιστορία γράφεται αφού πάρεις την κούπα. Όσο για χθες τους σκίσανε παρεμπιπτόντως. Ναι, μου το είπαν κι άλλοι, είδα και φάσεις, όντως. Ναι, λοιπόν. Όντως. 485. Έχω κι άλλο τραγουδάκι για τον Γαύρο την Κυριακή. Ακούς? Βάλε. Όλες τις στιγμές ήθελα να έρθεις έτσι για να δεις. Σβήνω μόνος μου αν δεν ξανάρθεις. Έλα να με βρεις. Έλα. Μόνο για να δεις. Η ζωή περνώ να με λύσεις. Έλα να σε δείξω, έλα. Γεια σου αδερφέ μου, σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Ζουμουσού, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Ήταν και κακή γραμμή αυτή. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ναι. Εδώ Θράσο. Καλώς το Θράσο. Τι γίνεται. Κάνετε, ρε, παιδιά. Άνθρωπέ μου. Καλώς τον. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Εδώ. Με τέτοιο καιρό μας ανοίγει η καρδιά. Πραγματικά. Πραγματικά. Και θέλουμε να επικοινωνούμε με τους φίλους που σας ακούμε κάθε μέρα. Χαιρόμαστε. Και τους αγαπάμε. Η παρέα μας η μεσημεριανή μεγαλώνει κάθε μέρα. Ναι. Θέλουμε να δίνουμε όλη και μας την ψυχή. Και όλους τους φίλους. Ναι, βέβαια. Και όλους τους φίλους. Όλη μας την ψυχή. Μάλιστα. Εχθές ποια γιορτή ήτανε, ξέρεις.
Εχθές. Ναι, Κυριακή του. Του Ασώτου. Του Ασώτου. Τι γιορτάζανε αύριο εκτό από τον άσο του ιό του Ευαγγελίου. Σωστό. Έχει πολλού σκέφτομαι, πολλού σκέφτομαι. Άσο του που έχουν κάνει αζωτίε. Εντάξει. Υπάρχει τραγούδι που λέει έχω κάνει αζωτίε. Αμαρτίε λέει ο Δημάκη, αλλά τέλο πάντων. Είστε καλά, κύριε Θάσο. Πώ την είδατε την ομάδα. Εντάξει. Πήραμε αποτέλεσμα. Καλά. Με τις μηχανές όχι φουλαρισμένες και καλά κάνανε, περιμένουμε τώρα τον μεγάλο, τον μέγιστο αγώνα. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς θα επιθυμούσα πολύ να πάω, αλλά δεν επιτρέπεται να πηγαίνω εγώ, γιατί είμαι μεγάλης ηλικίας και έχω λόγους υγείας και οι συγκινήσεις πειράζουν την καρδιά μας. Θα πάμε εμείς κύριε Θράσο. Εσείς πήγατε όταν έπρεπε για μας, όταν ήμασταν ακόμα μικροί. Τώρα πάμε εμείς για σας και θα βγάλουμε τη φωνή μας και για εσάς. Τώρα ξέρεις τι κάνω, έχω το ραδιόφωνο και βάζω. Αν ακούσουμε και βάλαμε γκολ και πάμε καλά, τα αφήνω και παίζει συνέχεια. Άμα κάτι δεν πάει καλά, το κλείνω. Δεν μπορώ να ακούσω. Και ανοίγω καμιά φορά και λέει κερδίζουμε 2-0, 2-1. Ας το ανοιχτό λέω, λέει, ακούμε λέω. Έτσι. Διαχείριση, το άγχος. Διαχείριση, ναι, πρέπει, κύριε Θράσο. Δεν επιτρέπεται. Εύχομαι να πάω όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Το βράδυ να γιορτάσουμε την νίκη. Άντε, γεια σας παιδιά. Σας φιλώ. Γεια σας κύριε Θράσο. Το βράδυ του αγώνα. Έτσι. Σάββατο ή Κυριακή. Κυριακή, 7.30. Κυριακή, το βράδυ να αποκρέψουμε μαζί. Έτσι. Τη μεγάλη επιτυχία. Γεια σας κύριε Θράσο, ευχαριστώ. Γεια σας. Όπως λέει και ο Καραγιάννης, τα ξενύχτια και η Άσο τη ζωή μου. Βέβαια, επίσης. Μαργαρίτα, ξενύχτια και η αζωτή ζωή μου στον κρεμό με φτάσανε και οι Ιαπωνές γυναίκες τη ζωή μου κάψανε. Να μην ξεχάσω να ποτίσω τα CD του Μαργαρίτη, γιατί τα έχω απότιστα. Ναι, γεια σας. Εδώ, Κουστή, καλημέρα. Καλό στο παιδί, ρε. Καλό στο σερό. Είσαι έτοιμος για τα ρεπό του Μαργαρίτη. Έτοιμος, φίλε. Κουστή, ναι. Ο συμπολίτης θυμάσαι καμιά φορά να έχει βγάλει ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Ο συμπολίτης να έχει βγάλει ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί δεν τις έχει βγάλει καμιά φορά ποτέ. Ποτέ ρε φίλε, τι είναι αυτά που ρωτάς. Και ούτε θα δεις. Ούτε θα δεις. Τι να. Δεν πρόκειται. Εχθές ήταν μια φάση όντως φίλε, ήταν πέναλτι, γιατί εγώ δεν είδα το παιχνίδι γιατί θέλω να έχω άποψη. Γνώμη και άποψη. Είναι τις φάσεις του σφάξανε. Ναι, αλλά φίλε και πολύ βουτιά και αυτοί ρίχνανε και αυτοί ρίχνανε και οι άλλοι ρίχνανε. Τα φάουλ ήταν 40 με 10, 40 κατά τη ΣΑΚ, 40 10 υπέρ του Άρη. Πολύ φάουλ, πολλές γιώμες μέσα στην περιοχή, μερικά υπακτά, μερικά ανύπακτα, γιατί σου λέω πολύ βουτιά και ήταν μια πιναλτάρα που δεν την έδωσε. Αυτό είναι. Εμείς τέτοια απέναντι φίλοι έχουμε δει... Άστε τώρα, τι να λέμε. Αλλά να μην σκούσουν μόνο με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ και με τους άλλους. Και στο μεγάλο αθλητικό, άμα έχουν άντερο, να σηκώσουν ένα ανάστημα. Αυτό ακριβώς. Γιατί ο λαός, οι οπαδοί του Άρη, θέλουν να σηκώσουν ανάστημα και στο Ολυμπιακό, όχι μόνο αλλού. Έτσι πρέπει. Θυμάστε τις ανακοινώσεις τους. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτοί είναι οι Έλληνες διαιτητές. Και αυτό φωνάζουμε εμείς και λέμε ξένοι διαιτητές σε τέτοια ματς, σε μεγάλα παιχνίδια. Ο οποίος ξένος έρχεται και το λάθος που θα κάνει. Λες ρε παιδί μου ότι είναι πραγματικά λάθος ανθρώπινο. Λέμε τώρα έτσι. Γιατί έχουν έρθει και κάτι διαιτητές ξένοι που είναι Β' για όπως πέρσι μέσα στην Άγκη και το Λουλούδι. Αυτός μας έβαλε το Ζαβά. Λοιπόν, αλλά κατά κύριο λόγο όμως ο ξένος διαιτητής παίζει αλλιώς. Κατάλαβες. Καταρχήν δεν έχει προκατάληψη και οι ίδιοι παίκτες γίνονται πιο επαγγελματίες και έχουν άλλη συμπεριφορά απέναντι στον διαιτητή. Ο Κοτσάφτης τώρα με τη Λαμία στο κύπελο με τον Γάβρο τώρα. Χθες αυτός που είχε ο συμπολίτης τώρα δηλαδή. Δεν είναι αυτοί ρε παιδιά. Αυτοί μαυρίσανε τις Κυριακές για 30 χρόνια. Τέτοιοι τύποι. Ναι, αλλά δίκολο μου σε ένα διευθύνσιο φίλο του έργου του ξέρανε καλά. Είχα και ένα παρατηρητή δικό του που του πατούσε ένα 7ράκι, ένα 8ράκι. Ούτε του παρέμπαν ούτε τίποτα. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Πες μου να σε βάλω. 283 ακουστή. 283. Έγινε. Σε φιλό. Στέλνετε και μηνύματα. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ το κορίτσι. Εγώ κλείνω το μισάωρο, έτσι. Καλώ την, εσύ κλείνει σήμερα. Εσύ κλείνει. Καλή εβδομάδα. Έχουμε κέφια. Έχουμε. Τέλεια.
Σε ακούμε. Λοιπόν, μια που είπες για Μαργαρίτη, τον ανέφερες, και έχουμε καιρό να το θυμηθούμε. Λίγο έτσι θα ψιθυρίσω. Στο γελί 33 πήγα στον κορίδαλο, είχα ματιά 13, μα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Γεια σου Νάδια! Γεια σου Νάδια, και σε παιδιά βαριά και κυλή 33, μπράβο! Είσαι παντός καιρού, παντός καιρού. Ναι, παντός καιρού. Μπράβο, Νάδια. Άντε, για χαρά, καλή εβδομάδα, 5-18. 5-18. Σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Κάτσε να βάλω χαλάκι, να μην είμαι άχαλος. Δεν θέλω να είμαι άχαλος. Όχι, όχι, εδώ θα βάλω. Εδώ. Θέλω να σας θυμίσω ότι θα έχουμε στις 3 παρακάτω ψηλά, θα έχουμε κλήρωση. Θέλω να πω κάτι που ήθελα να το πω στην αρχή. Καταρχήν, γενικά όταν κλείνει ένα ραδιόφωνο, κανένας δεν πρέπει να νιώθει χαρούμενος, κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Όταν κλείνει λοιπόν ένα μέσο, άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Από μόνο του αυτό αρκεί να τα σκεπάσει όλα. Πολλό μάλλον δε σε ένα μέσο, όπως ήταν ο Αρένα, που πέρασα 5 χρόνια από τη ζωή μου, 5 χρόνια που έδωσα όπως κάνω όπου δουλεύω, όπου κάνω εκπομπές, βγάζω όλη μου την ψυχή, δεν κρατάω ποτέ πισινή, δεν κρατάω ποτέ την ενέργειά μου, δίνω όλο μου το είναι εκεί που είμαι, χωρίς να σκέφτομαι δεύτερη φορά. Έτσι έκανα και 5 χρόνια στον Αρένα και σήμερα πραγματικά στεναχωριέμαι που άνθρωποι με τους οποίους συνυπήρξαμε και μοιραστήκαμε πάρα πολλές ώρες πίσω από την ίδια κονσόλα, μέσα στον ίδιο χώρο, και στενοχωριέμαι που θα μείνουν χωρίς δουλειά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Περιμένετε, τι περιμένετε δηλαδή να σας πω? Να χαρούμε που έκλεισε ένας ραδιοφωνικός σταθμός, που άνθρωποι θα μείνουν στο δρόμο? Πολλό μάλλον δε που είναι ένας άνθρωπος εκεί ιδιοκτήτης, ένας πραγματικά εξαιρετικός χαρακτήρας, ένας φοβερός επιχειρηματίας. Και μιλάω για τον Τίμη Παπαϊωάννου, ο οποίος αγωνίστηκε όσο μπορούσε πραγματικά, με όλο του το είναι. Αυτό θέλω να πω. Είναι δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις. Όταν μαθαίνουμε ότι κλείνει ένα ραδιόφωνο, μια εφημερίδα, ένα τηλεοπτικό σταθμός, και σας λέω και ένα παραπάνω που υπήρξε εκεί για 5 χρόνια και έχω αναμνήσεις πολύ δυνατές, πολύ σημαντικές από εκείνο το ραδιόφωνο. Αυτά είχα να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι κληρώνουμε σήμερα ηχείο καταπληκτικό. Έχει γραμμή μέσα που περιμένει. Κάτσε να δούμε αυτός εδώ, γιατί να μην τον αδικήσουμε. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλό το κορίτσι. Στις... Η Όλγα είναι, τι κάνει. Όλγα, στις καθυστερήσεις βγήκε. Στις καθυστερήσεις. Ναι, το ξέρω. Στις καθυστερήσεις. Δεν πειράζει, απλά το ξέχασα. Το έβαλα πιο μπροστά, το ξέχασα. Έκλεισα, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Όλγα μου, δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία, δώσε και τα χαιρετίσματά σου όπου θέλεις. Σε σένα και στον άντρα μου. Σε σένα 395. Γεια σου, ρε Όλγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε φιλό. Σε φιλό, σε φιλό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Να θυμίσω ότι στις 3 κληρώνουμε ένα LG φορητό ηχείο Bluetooth, 150 ευρώ η αξία του, από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και γράφετε και οτιδήποτε άλλο δίπλα, μην είναι σκέτο το ονοματεπώνυμο, και έτσι συμμετέχετε αυτομάτως και στην κλήρωση. Μένετε εδώ φυσικά, γιατί συνδεόμαστε με Κώστα Βασιλόπουλο άμα τη επιστροφή μας. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο διευθυντής Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος, όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα, για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κωστή και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα που ωραία ξεκινάει και ωραία θα τελειώσει, πιστεύω. Έτσι είναι. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Μάλιστα. Αντί να έχουμε να συζητάμε μόνο για ποδόσφαιρο, δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε και για την εξέλιξη της σκευωρίας σε βάρος του ΠΑΟΚ και για τα ποδοσφαιρικά. Ξεκινώντας από τη σκευωρία, ο ΠΑΟΚ έκανε τρίπλα σε τηλεφωνικό θάλαμο, όσο όφιλε να κάνει, στην προσπάθεια, το ξαναλέω, να δικαιωθεί και να προχωρήσει μέχρι την τιμωρία όσων οργάνωσαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν τη σκευωρία
σε βάρος του με στόχο να στιγματίσουν την ιστορία του συλλόγου. Αυτό δεν θα μείνει ατιμόρυτο σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μια νομική ασπίδα προστασίας των συμφερόντων της ΠΑΕ, που αρχικά φαίνεται σαν ασπίδα προστασίας των συμφερόντων της ΠΑΕ, και θα εξελιχθεί η αντεπίθεση στην πορεία βήμα-βήμα. Ο ΠΑΟΚ προσέφηκε στο διοικητικό εφετείο ως όφιλε και δικαιούνταν να κάνει, ζητώντας την παρέμβαση της ανώτατης πολιτιακής, ας πούμε, δικαστικής αρχής για την εισήγηση έκτρωμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με βάση αυτή την προσφυγή ζήτησε αναβολή από, από το πρωτοβάθμιο της Λίγκας, ώστε που το δικαιούταν. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο αθλητικός δικαστής ήθελε να το βάλει την Παρασκευή. Στα δικά μου μάτια φάνηκε να βάλει την Παρασκευή την εκδίκαση, να βάλει το μάτς, την Παρασκευή. Πριν το μάτς. Αυτός στα δικά μου μάτια φάνταζε ως λάδι στη φωτιά. Πριν το μάτς, πριν το δέρμπι, ναι. Αν κάποιος λοιπόν, αν κάποιον έρχεται να καλέσει με το εισαγγελέα, είναι το αθλητικό δικαστή. Ακριβώς. Πριν το πάω Ολυμπιακός, να εκδικάσεις υπόθεση, για την οποία ξέρεις ότι δεν μπορείς να την εκδικάσεις εφόσον εκκρεμεί η προσφυγή του ΠΑΟΚ στο διοικητικό εφετείο. Που δεν κατάλαβα δηλαδή το σκεπτικό του. Εν πάση περιπτώσει, αντιλήφθηκε έστω και αργά το λάθος που πήγε να κάνει, το έγκλημα σε εισαγωγικά που πήγε να κάνει, και το μετέφερε για τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε την εξέταση της προσωρινής βασικά που ζητάει ο ΠΑΟΚ, γιατί ζητάει και προσωρινή, ζητάει και την κατάργηση της... Κατάργηση όλο αυτό, ναι, ναι. Ένα-ένα όμως. Πρώτα είναι ναι. προσωρινή και μετά είναι το δεύτερο βήμα για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα αστεία ότι ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο για μια απόφαση που αφορά το ποδόσφαιρο. Να πω ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν αποτελεί όργανο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Δεύτερον, η ΠΑΕ Ολυμπιακός που κυκλοφόρησε τη φήμη και την αναπαράγουν τα παπαγαλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα πρημοδοτούμενα παπαγαλάκια, γιατί πλέον θα αρχίσουμε να μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Λοιπόν, το 2016 η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε ζητήσει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παραδώσει τις συμμετοχές του και να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο. Ναι, φυσικά. Για την απόφαση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το 2016, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κ. Μαρινάκης είχαν προσφύγει στο διοικητικό εφετείο. Ναι. Και σήμερα προσέφυγαν κατά του ΠΑΟΚ, γιατί προσέφυγε το διοικητικό εφετείο. Προσέφυγε, ναι. Μάλιστα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δικαιούται το 2016 να προσφύγει στο διοικητικό εφετείο. Ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται το 2020. Μόνο αν είναι ερυθρόλευκη η φανέλα και έχει κεφάλι για σήμα. Μόνο. Μόνο. Λοιπόν. Γελάμε για γέλια και για κλάματα είναι, τραγέλαφος. Όντως το καταστατικό της ΕΠΟ προβλέπει ότι δεν μπορεί μια ομάδα να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο για αποφάσεις που θα ληφθούν από τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Η ΕΕΑ όμως δεν είναι όργανο. Όχι, δεν είναι. Ακριβώς. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Ο ΠΑΟΚ προσέφυγε κατά μια ανεξάρτητη αρχή, είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση παράλληλα να το κάνει. Έτσι, για να απαντώνται όλα τα ερωτήματα, γιατί βλέπω ότι οι φίλοι λίγο μπερδεύονται. Δεν πρέπει να μπερδεύονται από την προπαγάνδα και από τα παπαγαλάκια της Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει τα μεροκάματα να μπερδεύουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τα ερυθρόλευτα μεροκάματα. Λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, παύλα στρατηγική, που έχει χαράξει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προχωράει στην υλοποίησή της. Κώστα μου, προς τα έξω, θα σου πω τι σπράττω, γιατί το πρωί ανοίγουμε μια μισή ώρα γραμμές, το ξέρεις, κάθε μέρα, και είναι και άμεση ο αντίκτυπος στον κόσμο έξω, η ψυχολογία του κόσμου, την εισπράττει στο πετσί σου κατευθείαν. Λοιπόν, ο κόσμος νιώθει μια σιγουριά ύστερα από μια πρώτη φάση, δεν θα την πω ανασφάλειας,
αναμπουμπούλας, απορίας κτλ. Νιώθει καμία απορία. Τα εξηγώ όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Αρχικά μιλάω για το αρχικό στάδιο. Την Παρασκευή το μεσημέρι είχε προαναγγείλει τα πάντα η Φόρτσα του Σαββάτου, ότι η επένδυση του Ολυμπιακού σε αυτή τη σκευωρία, γιατί επένδυσε πολλά χρήματα η ΠΑΕ Ολυμπιακός για να μπορέσει να στηρίξει τα περιτόλη διευθυνσίας, περί παρεθέτων προσώπων και όλα τα λοιπά. Έχει πάει στο κουμπάκι. Στο κενό. Η επένδυση. Κουβάς. Επενδύσεις στο κουμπάκι είναι της μόδας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Τα πολιτικά δικαστήρια, τα ανώτατα πλέον όργανα δικαιοσύνης στην Ελλάδα θα αποφαθούν. Και για τον Αρκούδη και για τη Μαρούπα εκκρεμούν οι προσφυγικές του ΠΑΟΚ. Στον Αρεπάγο έχουμε εισαγγελικές παρεμβάσεις, άνοιγμα τηλεφωνικών τηλεφώνων, απορρίπτων. Πολύ πράγμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα πληρέστατο νομικό επιτελείο. Δεν είναι μόνο ο κ. Μπαλτάκος που εμφανίστηκε σήμερα στην εκδίκαση. Είναι κορυφαίοι νομικοί του εμπορικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου. Φυσικά. Μας είπες την Παρασκευή, 10 άτομα μας είπες την Παρασκευή και... Είναι 10 τον αριθμό. Ναι. Άσε επίσης πάει πάω που είναι. Πέρα από αυτούς, ναι. Είναι ένα νομικό επιτελείο που αποτελείται από τους κορυφαίους νομικούς και από τα κορυφαία γραφεία νομικά στην Ελλάδα και στην Αθήνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ακριβώς. Υπάρχει τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι λοιπόν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το αγωνιστικό που αφορά το παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να αποφύγει, διότι στο λέω σήμερα, αγωνιστικά οι δύο ομάδες έχουν τεράστια διαφορά. Τεράστια. Απέχουν παρασάγκαση. Τεράστια διαφορά. Επίσης, επειδή δημιουργήθηκε το Σάββατο την ώρα που πάω και έπαιζε με τη Λάρισα τα μήνυα της προπαγάνδας και τα παπαγαλάκια στη Θεσσαλονίκη, έκαναν θέμα περί financial fair play και πάω. Ναι. Να τους ενημερώσω λοιπόν, για να μην πω, ότι ο ΠΑΟΚ θα κληθεί όντως από την ΕΕΦΑ για το financial fair play. Την 1η Ιουλίου όμως η χρήση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, αν μέχρι τότε το ΠΑΟΚ δεν είναι τακτοποιημένος ή είναι τακτοποιημένος, θα αποδειχθεί από την 1η Ιουλίου και μετά. Δεν κλείνει η χρήση τώρα, η χρήση κλείνει 30 Ιουνίου, λέω στους ανενημέρωτους παπαγάλους και στα αφεντικά τους στην Αθήνα. Το ότι θα κληθεί, γιατί την ώρα που έπαιζαν ΠΑΟΚ Λάρισα το Σάββατο, διαβάσαμε ότι η UEFA κάλεσε τον ΠΑΟΚ και το FFP. Η UEFA δεν είναι μανάδικο να καλέσει τον ΠΑΟΚ για το FFP τον Φεβρουάριο, θα τον καλέσει μετά τη χρήση, μετά το τέλος της χρήσης. Και τέλος χρήσης έχουμε για μια εταιρεία στις 30 Ιουνίου, σαν την ΠΑΟΚ. Ναι. Τελείωσε και αυτό το θέμα με το FFP. Τελείωσε. Ένα-ένα τα καθαρίζεις. Ένα-ένα. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα καθαρίζω εγώ. Δεν καθαρά από μόνο τους. Εγώ δεν πήρα το Άζαξ και το σκοτώπαμε και καθαρά από μόνο τους. Άσε με μένα να το πω έτσι. Έτσι. Αφού καθαρίζεις τις απορίες. Τελείωσε. Τελείωσε. Το θέμα με το FFP ο ΠΑΟΚ θα το βρει μπροστά του από τον Ιούλιο. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι εναρμονισμένος, γιατί είδαμε τι έπαθε η Σίτη. Η Σίτη δεν το έμαθε για τώρα όμως. Δηλαδή μιλάμε τώρα για καραγκιόζηδες. Και πιο πολλοί παπαγάλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι και οι πιο μεγάλοι καραγκιόζηδες. Τραγικό. Τραγικό. Που υιοθετούν ό,τι ανοησία πασάρουν τα μήνυα της προπαγάνδας. Η ΣΥΤ δεν τιμωρήθηκε για τη χρήση της. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα το 2014, λέει, θα πάει πίσω ο χρόνος. Στο 2014. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή να τρελαθούμε. Μιλάμε τώρα, δεν είναι Δευτέρα μεσημέρι, είναι Πέμπτη απόγευμα. Και βρέχει κιόλας. Ναι, ναι. Να πάρεις ομπρέλα, ξέρεις τι γίνεται έξω. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε για τα αγωνιστικά καθόλου. Θέλεις για το μάτσο σαν αγωνιστικά. Έτσι, πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Χωρίς διαιτησία
χωρίς την βοήθεια δηλαδή του Κουτσιάφτη, δεν θα αποκρινόταν στους 4 του κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό να ξέρεις είναι δεδομένο, θεώρησε με δεδομένο. Γιατί είδα το παιχνίδι μου, και έτρεπα τα μάτια μου. Έτσι. Ναι, αλλά το θηρίο πώς το σκότωσε όμως το Σάββατο, τον Πανιόνιο. Το χθες, τρόμαξε το μάτι μου. Τον καημένο το Βελίδι, τον γδάρανε το Βελίδι. Τον γδάρανε. Ο Πάουκ δεν έχει δικαίωμα τη Λαμία να την κερδίσει, Κώστα. Που πήγε και έφαγε 4 μετά την άλλη ημέρα από τον Αστέρα Τρίπολης. Τι να πω. Ο Κότνικ πώς έχαιναν οι γιαγιάδες τα νερά με τη λεκάνη, θυμάσαι. Οι γιαγιάδες πώς κινούν τα νερά στην αυλή, έτσι. Την μπάλα. Η διαφορά των δύο ομάδων, το timing του αγώνα είναι ιδανικό. Δηλαδή παραγγελία να το είχε, δεν θα ερχόταν έτσι. Ο Πάουκ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ του Φερέιρα έχουν γυρίσει το παιδί. Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος από την απόδοση του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο υπάρχουν έτσι κάποια δεδομένα. Το 0-2 δημιούργησε μια χαλάρωση. Έφυγε ο Πέλκας νωρίς, χωρίς αυτό να είναι λάθος του προπονητή. Ο προπονητής έπρεπε να προφυλάξει τον Πέλκα, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πολύ καλά έκανε. Και η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Απλά και η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Ναι, ο Πάουκ είχε να αντιμετωπίσει ένα κακό αγωνιστικό χώρο, καλύτερο από άλλες χρονιές, αλλά κακό, και να αντιμετωπίσει αυτό το βάρβαρο πολλές φορές παιχνίδι της Λάρισας, το οποίο εντάξει ήταν εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τι μπορεί να έχουν πει σε αυτά τα παιδιά για να παίζουν με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συναδέλφους τους, σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πόδια. Σε συγκεκριμένες φάσεις και λοιπόν πόδια. Υπό την ανοχή του διαιτητή, για τον οποίο αν μια ομάδα έχει παράπονα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να είναι η Λάρισα. Μα πού να έχει η Λάρισα. Μα πάλι για το πέναλτι. Ποιο πέναλτι ρε παιδιά. Από κοκαραμπόλα το ένα τον άλλον. Εντάξει. Το σηκώνουν σημαία πάλι. Το μέχρι ο Βαρούχας δεν είναι πέναλτι. Φαντάσου. Τι να πούμε. Χάλασε ο κόσμος. Είναι ξεκάθαρος. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, γιατί πρέπει να συζητάμε. Για ποιο πέναλτι. Για ποιο πέναλτι συζητάμε. Λοιπόν, ο Πάουκ είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Δεν μου άρεσε στη Λάρισα το δεύτερο μήχρονο, αλλά δεν είχε καμία σχέση η ομάδα που θα δούμε την Κυριακή στην Κούμπα Προδοθέως σε σχέση με την ομάδα που είδαμε το Σάββατο στην Κούμπα. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απέναντι ομολογώ σε ένα σχήμα ανάγκης της Λάρισας, γιατί και τι είναι η αλήθεια, αλλά ένα σχήμα το οποίο έπαιζε τα αρέστα του αν θέλεις, έπαιζε... ήταν πολλά, η Λάρισα έπαιζε πολλά το Σάββατο, ενδεχομένως με την ήττα αυτή να έχασε ολοκληρωτικά και τις ελπίδες, τις όποιες ελπίδες μπορεί να είχε για συμμετοχή στα play-off του πρωταθλήματος του Super League. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ημέρες να ξεκουραστεί και χθες ρεπό και σήμερα ρεπό για να επανέλθουν στους προπονήσεις οι παίκτες από αύριο και να έχουμε 5 μέρες ολοκληρωμένης προετοιμασίας για τον αγώνα της Κυριακής. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση και ψυχολογική και αγωνιστική. Για κακή του τύχη έχει και το παιχνίδι της Πέμπτης με την Arsenal, το οποίο θέλει και θέλει να καταναλώσει ενέργεια. Φυσικά, αλλά ξαναλέω, δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός. Ναι. Η αποχώρηση του Μπέντσε, η οποία επικοινωνιακά καλύφθηκε με την επίθεση στον ΠΑΟΚ και δεν πήρανε, δεν ασχολήθηκαν σοβαρά λεπτά με τον Ολυμπιακό με το θέμα, έχει αποσυντονίσει τελείως τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει μια πολύ ωραία εβδομάδα να προετοιμαστεί, να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό και να διδάξει την Κυριακή ήθος και ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δει όλη η Ελλάδα τι σημαίνει Τούμπα και ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Γιατί για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Οι διαφορές είναι τεράστιες και θα πρέπει να καταγραφούν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας την Κυριακή. Και στις κερκίδες της Τούμπας, ξαναλέω, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να καταλάβουν όλοι, να θυμηθούν μάλλον, όχι να καταλάβουν, να θυμηθούν όλοι ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ο ΠΑΟΚ. Με διαφορά από τους αντιπάλους του. Δισταμπλούχος. Αυτός είναι. Δισταμπλούχος, και αν οι κάμερες δούλευαν στην Καραϊσκάκης θα ήταν τρίς νταμπλούχος.
του ΠΑΟΚ δεν του κλέψανε ένα πρωτάθλημα. Δύο του κλέψανε. Δύο πρωταθλήματα του κλέψανε του ΠΑΟΚ. Όχι ένα. Έτσι ακριβώς. Δύο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είδαμε, Κώστα, τον, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μετά από τον τραυματισμό του, τον Μαωρίσιο στην καλύτερη του φάση μετά τον τραυματισμό. Σε ένα, δύσκολο. Έκανε λάθη προχθές, αλλά ήταν η προσωπικότητα, ήταν ο μοχλός προσωπικότητας που κίνησε τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στη Λάρισα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο μοχλός, πραγματικά, το κέντρο, ναι, ναι. Ο άνθρωπος που μαζί με τον Λιμιό οι δυο κορυφαίοι, έτσι. Ναι, ναι. Ο Λιμιός αριστερά, πάλι Κώστα, από εκεί φαίνεται ότι θέση. Μας το είχαμε συζητήσει, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι και έπαιζε στον Ατρόμητο. Δεν με ανησυχεί. Νομίζω ότι ο Λιμιός με τις κατάλληλες βοήθειες μπορεί και δεξιά, μπορεί και αριστερά. Τον βολεύει το αριστερά πολύ. Οκ. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Έπαιρνε, γιατί νομίζω ότι την Κυριακή θα δούμε τον Βιερίνια δεξιμπακ. Ναι. Οπότε θα έχουμε μια έτσι, διαφορετική εικόνα ενδεκάδας σε σχέση με αυτά που είδαμε στη Λάρισα. Ναι, ήταν τελείως πειραματικό. Θα μπει ο Μίσιτς. Πειραματική. Ναι. Καλά. Ναι. Πιθανόν και ο Μπίζισβαρ, έτσι. Πιθανόν και ο Μπίζισβαρ. Κάτι παραπάνω από πιθανό θα έλεγα. Ναι. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι η ενδεκάδα πλέον από Ζίφκοβιτς, Γιαννούλη, Βαρέλα, Ίγκανσον, Βιερίνια, Μαωρίσιο, Μίσιτς, Λιμιό, Πέλκα, Μπίσεσβαρ, Σιντέρσκι αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η καλή μέσα εισαγωγικά. Καλή, όχι. Ναι, 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 εντάξει. Ναι, 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 εντάξει. Ο Άκπομ είναι. Βέβαια, και ο Άκπομ είναι. Σκέψω ότι. Ο Μάτος είναι. Είναι έξω, όχι, βέβαια. Είναι. Ναι, ναι. Είναι, έχει παίκτης ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα ρόστερ 15-16 παικτών, βάζω και τον Πασχαλάκη μέσα, γιατί μας έδειξε στους αγώνες Κυπέλλου ότι είναι πανέτοιμο. Βέβαια. Έχει σίδερα. Λοιπόν ένα ρόστερ έτοιμο να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, 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 ναι. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Να έχουμε το ευτυχές είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός Κώστα εκεί. Δηλαδή στη φάση του Γιαννούλη με τον Παπάζογλου δαγκώθηκα, λέω πάει το πάει. Πάει. Ένα μήνα τουλάχιστον, έτσι όπως το είδα. Ευτυχώς, ευτυχώς, δεν είχαμε τραυματισμούς. Καταραμένο το γήπεδο εκεί, θυμόμαστε πέρσι τι έγινε με τον Αντρέ. Οπότε οδεύουμε προς την Κυριακή. Με ωραία ψυχολογία, με ενθουσιασμό. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αν θες να... δεν νομίζω, τώρα ήταν η γεμάτη μέρα, θα είναι γεμάτη η εβδομάδα. Πολλά. Έχουμε κλήρωση Κυπέλλου την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ορισμό διαιτητή. Ναι. Έχουμε μια εβδομάδα να ασχολούμαστε. Η χαρά της ενημέρωσης. Τέλεια. Του σχολείου και της συζήτησης. Τέλεια. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε να θα τα λέμε. Πρώτο θέλος. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε ένα καλό μεσημέρι και το πρόγραμμα του Λίμπερο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να, αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Μιχάλη τον Κακούτη που ακούει. Αθηνάψητο πολίων, κορυφαίος, ουρές, γι' αυτό γίνεται χαμός. Αφού έχει κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, εννοείται, πεντακάθαρα όλα και εκλεκτά. Και γι' αυτό τον αγαπάει ο κόσμος και τον, όχι απλά τον στήριξε, τον απογείωσε μέσα σε λίγους μήνες. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Αυτό που μου έγραψες ισχύει, μίλησα γι' αυτό λίγο νωρίτερα, ισχύει. Και εμείς πάμε να κάνουμε την κλήρωση τώρα. Η Μαριλής θα μας δώσει, κάτσε να μην είμαι έτσι γυμνούλης, ξυπόλυτος, να βάλω ένα ωραίο χαλάκι να παίζει. Αυτό θέλω να βάλω, αυτό εδώ. Τακ. Λοιπόν, Μαριλής, από το 1 μέχρι το 49. Μαριλής, ακούει κανένας. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 49, χωριανή. 16. Λοιπόν, το 16. Από αλλού, από μέσα, από το εμπορικό βγήκε μια φωνή. Λοιπόν, ο τυχερός που κερδίζει το ηχείο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Τσαμασλίδης. Νίκη την Κυριακή μέσα στο γήπεδο, ξεφτυλίστε τους σε 0-33-6-9-47-0-33. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα στείλουμε εμείς το όνομά σου στο
κατάστημα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκεί που θα πας να παραλάβεις το υπέροχο ηχείο σου. Θα στείλουμε το ονοματεπώνυμο. Από αύριο και πέρα πηγαίνεις και παραλαμβάνεις το δώρο σου. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Γιώργος Αγόρας εδώ στο Λίμπερο σε 107,4. Εμείς πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, πώς το έλεγε, και μικροφόνου επιτρέποντος, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 με τους αθλητήριους, με το Ζουμουσού. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.